Το τελευταίο κεφάλαιο που θα αναφερθώ είναι οι ουρητήριοι καθετήρες. Εντάξει, λίγα στοιχεία ανατομικής εδώ. Και πάμε στους ουρητηρικούς καθετήρες. Απαραίτητο στοιχείο και αυτό για τις επεμβάσεις μας. Συνήθως οι κρίσεις, οι κυρίες κρίσεις είναι η προσωρινή παροχέτευση, συλλογική των ούρων, έγκυσης και αγραφικού φαρμάκου, δεύτερον χειρισμός οδηγού σύρματος από το ουρητηρικό στόμιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια εγχειρητικά για αναγνώριση ουρητήρων. Στην ενδορολογία, αυτούς που χρησιμοποιούμε κατά κόρον οι ανοιχτού άκρου που μας βοηθούν πάρα πολύ, και βέβαια υπάρχουν και οι κλειστού άκρου που είναι οι γνωστοί μας ουρητηρικοί, πιστεύω δεν έχουν τόσο ενδορολογικό ενδιαφέρον. Μερικοί ουρητηρικοί καθετήρες, όπως τα βρήκα από το φυλάδι της Boston, έτσι, κυρίως αυτούς χρησιμοποιούμε με ανοιχτό άκρο, και βέβαια υπάρχουν πολλές παραλλαγές του άκρου τους, το cone tip, το wedge tip, πάρα πολλοί καθετήρες καλοί για σκιαγραφικές ουσίες, για έγχυση και για οτιδήποτε άλλο που τους χρειαζόμαστε, με τα διάφορα έτσι μεγέθη τους. Και εδώ πάλι το ίδιο, το access, το cone tip και αυτά. Και πάμε σε ένα ειδικό καθετήρα, το αγαπημένο του κ. Γιαννακόπουλου, το dual lumen ουρητηρικός καθετήρας, διάβλος καθετήρας, πάρα πολύ καλός, όπου μας χρησιμεύει αφάνταστα, γιατί έχει δύο κανάλια εργασίας, που από το ένα μπορούμε να ρίχνουμε σκιαγραφικές ουσίες και από το δεύτερο να ανεβάζουμε πάνω διάφορα οδηγά σύρματα. Πάρα πολύ καλός και πολύ βολικός. Εδώ χαρακτηριστικά βλέπουμε εικόνα dual lumen της BART με τα διάφορα μεγέθη των καναλιών του και το dual lumen της Cook, όπου και εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά μεγέθη, τα διάφορα κανάλια, το ένα 0,038 inch, το άλλο 0,050, όπου όπως σας είπα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως για να ρίξουμε σχεστικό και να ανεβάσουμε πάνω διάφορα σύρματα. Λοιπόν, ένας άλλος καθετήρας που χρησιμοποιούμε στην ενδορολογία είναι ο αγγειογραφικός καθετήρας, όπου έχουν αυτό το υδρόφυλλο άκρο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για δύσκολους ουρητήρες, όπου έχουν ένα καλό αυλό τη τάξη του 5 φρέν συνήθως, όπου και μπορούμε να παρακάμψουμε έτσι διάφορα στενώματα ή διάφορα κίνκινγκ του ουρητήρα με αυτό το άκρο που είναι πάρα πολύ μαλακό και έτσι να ρίξουμε σκιαγραφικό, να ανεβάσουμε σύρματα πάνω που είναι πάρα πολύ βολικό. Δεν ξέρω, Στέλιο, αν θες να κάνεις σχόλιο εδώ. Να πω κάτι για τους αγγειογραφικούς καθετήρες, θέλω. Πρέπει να σας έχουν μοιράσει αγγειογραφικούς καθετήρες. Οι αγγειογραφικοί καθετήρες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους ακτινολόγους. Έχουν το χαρακτηριστικό πρώτον ότι είναι ιδιαίτερα υδρόφιλοι στην επικάλυψη, αν και κάποιες εταιρείες έχουν και εξτρά υδρόφιλους καθετήρες. Αν τους πιάσεις, γλιστράνε απίστευτα με βρεγμένοι. Το χαρακτηριστικό λοιπόν ότι έχουν πολύ υδρόφιλη επένδυση. Δεύτερον, έχουν ποικίλες διαμορφώσεις άκρων, συνήθως είναι και καμένοι. Αυτά, ξέρετε, τα ονόματα της διαμόρφωσης των άκρων είναι παγκόσμια τα ίδια. Δηλαδή, αν πεις θέλω ένα καθετήρα Cobra 1, είναι ο ίδιος για οποιαδήποτε εταιρεία. Είναι όπως λέμε, θέλω ένα καθετήρα 18 Friends και είναι ο ίδιος σε Friends, όποιες εταιρείες και να είναι. Έχουν λοιπόν ενιαία ονόματα. Οι ακτινολόγοι, οι πιβατικοί ακτινολόγοι τους ξέρουν με ενιαία ονόματα. Ο Cobra 1, ο Cobra 2, ξέρω εγώ, JB1 κλπ. Αυτό έχει να κάνει με το τι διαμόρφωση άκρου έχουν, πόσο και καμένο είναι το άκρο. Το τρίτο χαρακτηριστικό τους που είναι ενδιαφέρον είναι ότι είναι μικρότερης διαμέτρου από έναν κλασικό ουρητηρικό ουρολογικό καθετήρα και παίρνουν μεγαλύτερο σύρμα. Δείτε αυτό εδώ πέρα στη φωτογραφία, λέει 0,038 ιντσών και είναι 5 φρέντς. Ο αντίστοιχος ουρητηρικός καθετήρας, ο ουρολογικός, των 5 φρέντς παίρνει 35 σύρμα συνήθως στις πιο πολλές εταιρείες. Εντάξει, η Cook διαμαρτύρεται, σύμφωνα. Λοιπόν, επομένως, αυτοί οι καθετήρες μπορούν πολύ εύκολα να κατευθύνουν το σύρμα σου, να το στείλουν, ας πούμε, από το νεφρό κάτω στον ουρητήρα, να παρακάμψουν ένα κίνκινγκ του ουρητήρα. Είναι απίστευτα χρήσιμοι. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να έχετε αγγειογραφικούς καθετήρες στο στόκ των υλικών σας. Τα σχόλια του κ. Σαλπικίδη ισχύουν και εδώ, έτσι. Αλλά αν μπορείτε να τους έχετε, να τους έχετε, διότι πραγματικά δίνουν απίστευτη λύση. Είναι ένας καθετήρας που μπορεί να σας δώσει λύση σε απίστευτες δύσκολες καταστάσεις. Τους συνιστώ ανεπιφύλακτα, έτσι. Και τέλος, να πούμε λίγα λόγια για τα πικτέλης, τα στέντ που βάζουμε, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πολυεθυλένιο, σιλικόνη, πολυουρθάνη, σιφλέξ, σιλδέξ, πάρα πολλές εταιρείες με διάφορα υλικά, υδρόφυλλα. Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού στέντ, εύκολο χειρισμό, ακαινοσκερότητα, αποσυμφόρηση ενδοεξοαυλική, σταθερότητα, βιολογική αδράνεια, αντίσταση στις λοιμώξεις, όλα αυτά τα βλέπετε έτσι, θα τα περάσω γρήγορα για την οικονομία του χρόνου. Και εδώ μερικά χαρακτηριστικά πικτέλες όπως τα ξέρουμε, το Double J, τα πιο δημοφιλή, ονομασία ανάλογα με τη μορφή των άκρων, κλειστού, ανοιχτού άκρου, με ένα 26 νομίζω ταιριάζει σε όλους. Οι εταιρείες σας έχουν μοιράσει με τα διάφορα ονόματα, Percuflex, Contour κλπ. Τα στέντ με πολλαπλές σπήρες, ένα σύντος ταιριάζει παντού, ίσως είναι ερεθιστικά, αλλά το μόνο μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι έχουμε μεγάλο μήκος στέντ. Οπότε όταν
θέλουμε να έχουμε μεγάλο, μεγάλο μήκος στέντ. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το στέντ ή να το βγάλουμε από την ουρήθρα χωρίς να φύγει από τον ουρετήρα, να ανεβάζουμε σύρματα πάνω και αυτά, είναι πολύ βολική αυτή η καθετήρηση. Άλλα στέντ με αυλακώσεις, πολύ καλή, καλή παροχέτευση γενικά του νοτιοροπητικού. Ειδικοί στέντ όπως ίσως έχουν μοιραστεί με ουρά, η Boston Scientific έχει με αυτό το τύπο όπου το άκρο είναι pigtail πάνω στο νεφρό, ενώ στην κίστη είναι αυτό με ουρά, είναι το λεγόμενο Polaris Loop ή και το Polaris Ultra, όπου το άκρο είναι αυτό, είναι πάρα πολύ μαλακά άκρα, χωρίς να ερεθίζουν την ουροδόχο κίστη, χωρίς να ο άρθρος καν να τα νιώθει. Και βέβαια τραβούν και βγαίνουν εύκολα. Ειδικοί νάρθηκες ενδοουρητηροτομής ή ενδοπυλοτομής, μεταλλικοί νάρθηκες, και εδώ νομίζω σας έχει μοιραστεί, συνήθως παροχέτευση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, αν αποτύχει το συμβατικό στεν, κλειστού, ανοιχτού άκρου, διάφορα μεγέθη. Και τέλος, είναι οι νάρθηκες από μεταλλικό πλέγμα που τους χρησιμοποιούμε σε παροχέτευση ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου έχουν αποτύχει τα συμβατικά στέντ. Ιδιαίτερη λεπτή δομή για διαφύλαξη του κυλινδρικού σχήματος του ουρητήρα, η ελαστικότητα του χώματος εξασφαλίζεται του ουρητήρα και γενικά προστατεύουν από ισχυμία και ερθιστικά συμπτώματα. Δεν τους έχω δει εγώ προσωπικά. Κλείνοντας, τελευταία διαφάνεια, να μας μείνουν τουλάχιστον αυτά. Ουρητηροσκόπηση, διαγνωστική θεραπευτική αποτελεί ιδανική μέθοδο αντιμετώπιση των παθήσεων του ουρητήρα και του νεφρού, θα έλεγα εγώ, η οποία όμως απαιτεί εμπειρία, σύνεση, τρομερή υπομονή και επιμονή. Αυτό που λέμε, μπαίνει να σπάσει ένα λίθο για ένα τέταρτο και σου πάει δύο ώρες. Επιμονή. Πρέπει να τηρούνται και να σέβονται πάντοτε οι αρχές και οι κανόνες της ουρητηροσκόπησης για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο αποτέλεσμα. Και τέλος, να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή όλα τα εργαλεία τα οποία τεχνητικά μπορούν να απαιτηθούν λόγω ότι η επέμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την περίσταση. Και εδώ συνοπτικά ένας έτσι κατάλογος, τα κύρια εργαλεία CRM, ουρητηροσκόπια, συρβάτινη οδηγή, ουρητηρικοί καθετήρες, λιθοτρύπτες, λαβίδες σύλληψης και κυστεροσκόπια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αρκετά κουραστικό, φαντάζομαι. Λοιπόν, να τελειώσουμε το θέμα το οποίο είχε μείνει σε γκρεμότητα από τον κύριο Σαλπικίδη. Εάν υπήρξε φορά που ένας ασφηνωμένος λίθος δεν μπόρεσε να παρακαμφθεί με κάποιο σύρμα. Στα 6 χρόνια που έχω συμπληρώσει στην Αλεξανδρούπολη και σε ικανό αριθμό περιστατικών, μου έχει τύχει μόνο μία φορά σε έναν παραπληγικό ασθενή όχι φλεγμονώδη λυθίαση κατά περίεργο τρόπο, ο οποίος είχε άμφωνες σφηνωμένους λίθους στον ουρητήρα, πολλαπλούς. Είναι μόνο το μόνο περιστατικό που θυμάμαι, δεν μπορέσαμε να περάσουμε σύρμα. Σε όλα τα άλλα περιστατικά μπορούμε και το περνάμε. Προσέξτε πώς όμως. Πρέπει να έχεις ένα σύρμα υδρόφιλο. Εγώ θα το πω παρότι η εταιρεία δεν είναι εδώ, για μένα το καλύτερο υδρόφιλο της αγοράς είναι το τερού μου. Εντάξει. Γιατί προσπαθούμε να βοηθηθούμε τώρα όλοι εδώ, δεν έχει νόημα να. Το καλύτερο υδρόφιλο είναι το τερού μου με διαφορά, κατά την άποψή μου. Καλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά το τερού μου νομίζω ξεχωρίζει. Υπάρχουν φορές που μπορεί να ρίξει σκιαγραφικό και να μην περνάει τίποτα, να μην ανεβαίνει το σκιαγραφικό πάνω και το σύρμα να περάσει. Αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμα και σε στένωμα του ρητήρα. Δηλαδή, έχετε ένα στένωμα του ρητήρα, ρίχνετε σκιαγραφικό και το σκιαγραφικό σταματάει στο στένωμα. Δεν περνάει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περνάει το σύρμα, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς. Λέει δεν περνάει σκιαγραφικό, είναι ανώφελο να δοκιμάσει να περάσει σύρμα. Ναι, αν δοκιμάζει να βάλει PTFE. Το PTFE δεν θα περάσει σίγουρα. Αν δοκιμάζει να βάλει όμως ένα υδρόφυλλο, το πιο πιθανό είναι πως θα περάσει το υδρόφυλλο. Επομένως, οι λίθοι παρακάπτονται σχεδόν στην συντριπτική τους πλειονότητα με ένα καλό υδρόφυλλο σύρμα και με βοήθεια πώς. Καλό θα είναι το σύρμα να τα βάζετε μέσα στον ουρητήρα μέσα από ουρητηρικό καθετήρα. Δηλαδή, να βάζετε έναν ουρητηρικό καθετήρα και το σύρμα το περνάτε από μέσα και να πλησιάζετε κοντά στην πέτρα. Αυτό δίνει μια σταθερότητα στο σύρμα και αν χρησιμοποιείτε το κεκαμένο, περιστρέφοντάς το, θα βρείτε κάπου το δρόμο και θα περάσει. Προσοχή όμως, γιατί μου έχει συμβεί και προσωπικά να τρυπήσω τον ουρητήρα και να νομίσω ότι έχω παρακάμψει το λίθο. Έχει σημασία όταν περάσει κανείς να παρακολουθήσει το σύρμα του πού πήγε και κυρίως τι διαμόρφωση έχει το άκρο του εκεί στο τέλος. Θα καταλάβετε πότε είναι στο πυελοκαλκικό. Είστε έμπειροι ουρολόγοι, θα το καταλάβετε. Συνήθως, όταν φεύγει πάνω, φεύγει πολύ ψηλά και είναι άτσαλο. Από εκεί και πέρα, για να προλάβω τις ενστάσεις. Αν υπάρχει αμφιβολία, προχωράμε τον ουρητηρικό, βγάζουμε το σύρμα και κάνουμε μια νιούσα. Αν δούμε ότι τρυπήσαμε, ξαναμαζευόμαστε πίσω και προσπαθούμε να ξαναπαρακάμψουμε το λίθο από το σωστό δρόμο. Κύριε Σαλπικίδη, ναι. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο τον κύριο Παπαλάκη. Να συγχαρώ και εσάς γιατί ξέρω τι δουλειά κάνετε. Επειδή όμως η τέχνη, η παινία τέχνας καταργάζεται, εμείς
Βάζουμε νεφροστομία σε περιστατικά τα οποία πιστεύουμε ότι θα μας ταλαιπωρήσουν. Μη έχοντας όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Και όταν φτάσουμε στο κρίσιμο σημείο να μην περνάει τίποτε, και όταν λέω τίποτε, μην φανταστείτε τίποτε, κάποιο σύρμα. Όχι υδρόφυλλα και τέτοια, θα σας πω για αυτά μετά. Τότε, χρησιμοποιώντας την νεφροστομία, ρίχνουμε μέσα μπλούντε μεθυλέν και αν μπορέσουμε μετά από λίγα χτυπήματα να ανοίξουμε κάποια δίωδο για να μην βρεθούμε, όπως λέτε, εκτός ουρητήρα, όπως έχουμε βρεθεί και εμείς. Είναι μία πατέντα που κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τα άλλα υλικά, για να πω έτσι και λίγο να χαλαρώσει η ατμόσφαιρα, να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, λίγο πολύ τα βλέπω όπως αυτά που δημοσιεύει το Playboy. Είναι κάποιοι τόποι που δεν θα τους επισκεφθώ ποτέ. Ευχαριστώ. Σε περιπτώσεις που ο λίθος είναι ενσφηνωμένος και το σύρμα σας δεν μπορεί να περάσει ή όταν σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, έχετε μια μικρή πέτρα σε έναν μεγάλο αυλό ουρητήρα και φοβόσαστε ότι με το σύρμα μπορείτε να την σπρώξετε προς τα πίσω. Τυχαίνει να βάζετε το σύρμα υπό όραση, φτάνοντας με το ουρητηροσκόπιο μέχρι το ύψος της πέτρας. Αυτή είναι μια πολύ κλασική πρακτική για. Ναι, επειδή όμως εκείνη είναι λίγο επισφαλής η όλη διαδικασία. Ναι. Λόγω του ότι δεν έχετε το σύρμα ανεβαίνοντας με το ουρητηροσκόπιο. Σωστό. Λοιπόν, όταν δεν περνάει το σύρμα πάνω από την πέτρα, πα το σύρμα μέχρι την πέτρα. Προσεκτικά για να μην τη διώξει πίσω, αν και για να μην περνάει το σύρμα, μάλλον είναι σφινωμένη η πέτρα, οπότε δύσκολα θα φύγει πίσω. Δεν θα σα κάνει εύκολο το χατήρι που θα το θέλατε εδώ. Πα λοιπόν το σύρμα μέχρι την πέτρα και πηγαίνει με το ουρητηροσκόπιο σου μέχρι εκεί. Μόλι δει την πέτρα, μετά προσπαθεί υπό άμεση όραση να περάσει το σύρμα όπου δει κενό δίπλα στην πέτρα. Είναι η εναλλακτική λύση όταν δεν περνάει το σύρμα με ακτινοσκοπικό έλεγχο. Λοιπόν, προχωράμε στην